τα βιβλία εκεί, ένα μεγάλο αριθμό των εκπαιδευτικών εκεί. Ακούω όμω και να πούμε τώρα και την κριτική από την άλλη πλευρά. Πριν πει αυτό, Βασίλη, είχαμε πανηγυρισμού, θα έλεγα, από το Υπουργείο και από τον Πρωθυπουργό. Ενώ τα πράγματα από ό,τι λένε οι αντίπαλοι σας δεν είναι ακριβώς έτσι. Πρώτα απ' όλα δεν είναι πρωτοφανές ότι τα σχολεία ανοίγουν και λειτουργούν κανονικά. Έχει ξαναγίνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Με εξαίρεση μία χρονιά που δεν είχαμε βιβλία, το 2011 ήταν. Επί Διαμαντοπούλου, τέλος πάντων που συνέβη ένα ατυχές περιστατικό. Ναι. Είστε δημοσιογράφος, με μεγάλη θητεία. Mm. Να τρέξετε λοιπόν να διαβάσετε τις εφημερίδες την τελευταία 20ετία όταν ανοίγουν τα σχολεία, τι γράφουν. Μα τι αυτό γράφουν. Λέω, γι' αυτό λέω να τα βάλουμε. Γράφουν... Όχι δεν μόνο... γράφουν γενικά συνθήματα, γράφουν καταγγελίες για εκατοντάδες χιλιάδες κενά συγκεκριμένα. Τα ίδια γράφουν και τώρα. Όχι. Τώρα 13.000 κενά λένε ότι ξεκίνησαν τα σχολεία. Με 13.000 κενά, κύριε Υπουργέ. Τα διαβάζω εδώ μπροστά μου τα ένα λεπτό, κύριε. Τα άκουσα, τα έχω διαβάσει. Α, τα έχετε διαβάσει. Άλλο τα νούμερα, 50.000 κενά, 200.000 κενά. Άρα τι άλλο. Και άλλο η καταγγελία στο 35ο τάδε, στο 73ο τάδε σχολείο. Αυτό δεν υπάρχει. Μάλιστα. Αυτό να κοιτάξετε. Ωραία. Διαβάσαμε για 30 κενά που υπάρχουν, δεν είναι υπάρχουν κενά. Υπάρχουν κενά στα σχολεία, ναι ή όχι. Άδειες εγκυμοσύνη. Υπάρχουν. Όχι. Τι όχι. Τα σχολεία όλα λειτουργούν. Mm-hmm. Όλα τα τμήματα με άλλο λειτουργούν τα σχολεία. Λειτουργούν. Έχουν το δάσκαλο. Είναι όλοι δάσκαλοι και καθηγητές στα σχολεία ή έχουμε κενά. Και πόσα είναι αυτά. Απαντώ. Απαντώ. Όλα τα τμήματα έχουν το δάσκαλό τους και τον καθηγητή τους. Έχουμε προσλάβει ένα μεγάλο μέρος αναπληρωτών πριν ξεκινήσουν τα σχολεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι αλήθεια για τους αναπληρωτές. Δεν είναι το σύνολό όμως, κύριε Υπουργέ, των αναπληρωτών. Βεβαίως, μα δεν μπορεί να είναι το σύνολο. Ναι. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κυρίως δεν μπορεί να είναι το σύνολο. Γιατί δευτεροβάθμια μιλάω. Ακόμα και τώρα με βάση τον νόμο, τώρα συγκροτούνται τα προγράμματα και διαμορφώνονται οι πραγματικές ανάγκες των σχολείων. Ωραία. Τα ξέρουν αυτά οι εκπαιδευτικοί. Εγώ μέχρι ξέρω... όμως μια εβδομάδα, 10 μέρες αργότερα θα έχουμε τελειώσει. Αυτό πολύ ήθελα περισσότερο να ρωτήσω. Που φέτος. Μισό λεπτό. Οι προσλήψεις γίνονται από το ΑΣΕΠ. Μάλιστα. Ωραία, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είναι δύο τομείς. Το ένα είναι τα δημοτικά σχολεία, που είναι πιο εύκολη η κατανομή του δυναμικού, διότι δεν είναι τόσα πολλά τα μαθήματα, εν πάση περιπτώσει, και ο δάσκαλος φορτώνεται από μόνος του μια σειρά μαθήματα. Οι ειδικότητες δεν είναι τόσο πολλές. Όπου εκεί υπάρχει ένα θέμα για το οποίο θέλω να συζητήσουμε, για τα δημοτικά, της πρωτοβάθμιας δηλαδή, και υπάρχει και η δευτεροβάθμια με τις πολλές ειδικότητες και τι και αν μπορεί να υπάρχουν ή όχι. Λοιπόν, για την πρωτοβάθμια, η κριτική που ασκείται είναι ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των θέσεων που θα καλύψει τις ανάγκες για το ολοήμερο σχολείο. Εφόσον δεν θέλουμε το ολοήμερο σχολείο να γίνει φύλαξη. Δηλαδή, αλλά να γίνεται δουλειά. Και λένε οι συνδικαλιστές ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών που χρειάζεται για να λειτουργήσει πλήρως το ολοήμερο σχολείο. Ισχύει ή όχι. Όχι. Υπάρχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί στη διάθεση των διευθύνσεων. Δυστυχώς υπήρξε διάλυση υπηρεσιακών συμβουλίων με συνδικαλιστικές παρεμβάσεις. Όταν λέω διάλυση, το λέω συγκεκριμένα. Να. Διάλυση. Και προσπάθησε να μην ληφθεί απόφαση για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών. Μάλιστα. Και αυτό το αντιμετωπίζουμε τώρα. Παντού υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσουν τα ολοήμερα σχολεία και ήδη λειτουργούν. Διδακτικές ώρες μειώθηκαν, κύριε Υπουργέ. Και τρίτο τμήμα. Γιατί σας κατηγορούν ότι κάνατε αυτό το τρίκ. Μειώσατε τις διδακτικές ώρες για να μειώσετε τα κενά. Ένα λεπτό, δεν είναι τρίκ. Το 7ωρο στα δημοτικά έγινε 6ωρο για λόγους εκπαιδευτικής επιλογής. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει με τέτοιο τρίκ που λέτε. Το δεν το λέω, εγώ το λένε αυτοί που σας επικρίνουν. Το κατάλαβα. Και αυτοί μάλιστα πριν από μερικά χρόνια δεν θέλαν το 7ωρο που το λένε τώρα. Mm-hmm. Έχουμε ανακοινώσει τις τότε ΔΟΕ πριν μερικά χρόνια που ήταν εναντίον του 7ωρου για εκπαιδευτικούς λόγους. Όπως λένε και τότε οι άνθρωποι. Mm-hmm. Δεν θέλουν να πω σε μια μικροκομματική αντιπαράθεση. Όχι, όχι. Αυτό που έχει, σημασία είναι αν. Το παιδί δεν μπορεί να κάθεται 7 ώρες μέσα στο σχολείο σε μη λειτουργικά μάλιστα κτίρια. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι η τελευταία 7η ώρα είναι μια ώρα που δεν αποδίδουν τα παιδιά. Είναι γνωστό αυτό από έρευνες. Και ξέρουμε, να μην πω ότι κοιμούνται, δεν αποδείχνουν. Όχι, κοιμούνται τώρα. Ναι, και είναι και μια μικρή ώρα. Είναι 35 λεπτά. Άρα, μην συζητούμε ένα θέμα το οποίο, επαναλαμβάνω, έχει να κάνει με εξοικονόμηση. Κύριε Υπουργέ, έχει να κάνει με παιδαγωγικές επιλογές. Συζητάμε. Εγώ αυτό που λέτε για την παιδαγωγική επιλογή το καταλαβαίνω. Ακούω όμως και τους συνδικαλιστές που λένε το εξής, από την άλλη πλευρά. Και κυρίως για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μειώνει ώρες. Μειώνει ώρες σε ορισμένα μαθήματα. Και διαμορφώνει και ένα σύστημα κάλυψης των κενών, όπου ένας καθηγητής θα έρχεται σε ένα σχολείο τη μια μέρα να κάνει 2 ώρες. Μετά θα πάει στο διπλανό να κάνει άλλες 2 ώρες την ίδια μέρα. Ένα μετά λεπτό. Λέω την κριτική που ασκείται καλύψει τα κενά και να μην προσλάβει περισσότερους. Γιατί η απέτηση και η κινητοποίηση που έχουν μεθαύριο πότε είναι για αυτό, είναι για αυτό το λόγο. Προσλήψεις. Θα σας απαντήσω. Αλάτε.
Το πρώτο είναι ότι στο γυμνάσιο μειώσαμε 3 ώρες εβδομαδιαίως το πρόγραμμα, από 35 σε 32 ώρες. Αυτό, αν δείτε και ποια μαθήματα μειώνουμε και πώς ακριβώς, δεν συνιστά εξοικονόμηση και αυτά. Έχετε επεκτείνει βέβαια το χρόνο, έχετε πάει μέχρι τέλος Μαΐου. Το δεύτερο είναι. Έχετε επεκτείνει το χρόνο, ναι. 31 Μαΐου. Το δεύτερο ότι έχουμε επεκτείνει το χρόνο, τον ωφέλιμο διδακτικό χρόνο στα σχολεία, μέχρι 31 Μαΐου. Δηλαδή δεν μειώνουμε την ώρα των μαθημάτων, τη μεγαλώνουμε στα σχολεία, άμα το βάλετε κάτω. Τρίτον, παίρνουμε τις αναγκαίες ειδικότητες. Και θα φανεί ότι τα σχολεία θα λειτουργήσουν. Ο καθηγητής delivery, δηλαδή να πηγαίνει από σχολείο σε σχολείο, δεν είναι δική μας επιλογή, ούτε δική μας επινόηση. Το έχουμε δυστυχώς αυτό το θέμα από τους προηγούμενους και το έχουμε μειώσει. Mm-hmm. Κάνουμε το πάνω ώστε να μην υπάρχουν πολλών ειδών τέτοιου είδους, ας πούμε, συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ναι. Σε δύο σχολεία το πολύ. Αλλά πέστε μου κάτι. Το ωράριο είναι συγκεκριμένο. Είναι 18, είναι 20, είναι 22 ώρες αναλόγως. Εντάξει, πρέπει να το καλύπτει. Δεν πρέπει να το καλύπτει. Προφανώς και πρέπει να το καλύπτει. Θα το προσλάβει έναν άνθρωπο και θα του πει πήγαινε 3 ώρες σε ένα σχολείο, 4, αν έχει και μια ειδικότητα. Γιατί για τις ειδικότητες είναι το πρόβλημα. Ναι. Καλλιτεχνικές, μουσικά κλπ. Ναι. Και φύγε μετά. Πήγαινε σπίτι σου. Ή κάνε γραμματιακή υποστήριξη. Εμείς θέλουμε το χρήμα. Αυτό που με μεγάλη δυσκολία έχει δίνει ο ελληνικός λαός το τελευταίο σέντσι, με παραγωγικό, με δημιουργικό τρόπο να αξιοποιείται. Προσλάβαμε 20.800 αυτές τις πιστώσεις εκπαιδευτικούς και στη συνέχεια αυτό το πράγμα έχουμε ανάγκη και μέσα στον χρόνο να παίρνουμε εκπαιδευτικούς. Γι' αυτό δεν θα είναι όλοι τώρα με μια, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία τώρα θα είναι. Και θέλουμε όλοι οι άνθρωποι και οι ίδιοι θέλουν, πιστεύω, να αξιοποιούνται στο εκπαιδευτικό σύστημα. Μια και λέτε τώρα για τις προσλήψεις και είναι ένα θέμα αντιπαράθεσης με τους συνδικαλιστές. Ισχύει η δέσμευσή σας ότι από του χρόνου, από το 2017 δηλαδή, θα μπει πρόγραμμα προσλήψεων μονίμων εκπαιδευτικών? Γιατί αδειάζουν θέσεις όλα αυτά τα χρόνια με τις αποχωρήσεις, συνταξιοδοτήσεις κτλ. Αλλά μονίμους δεν παίρνουμε. Αναπληρωτές κάνουμε. Που να αποκτούν δηλαδή και τη στενή σχέση με το σχολείο, να είναι στην οργανική τους θέση, να έχουν τη σχέση με τα παιδιά κτλ. Γιατί αναπληρωτής σήμερα είναι εδώ, αύριο είναι αλλού. Πρώτα-πρώτα θέλω να πω δεν υπάρχει αντιπαράθεση με τους φορείς των εκπαιδευτικών για το θέμα του διορισμού μόνιμου προσωπικού. Το έχουμε πει, το παλεύουμε και είναι αποτέλεσμα, νομίζω, αυτοί οι διορισμοί που θα αρχίζουν να γίνονται από του χρόνου το Σεπτέμβρη, είναι αποτέλεσμα της γενικότερης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Διότι καταλαβαίνετε ότι αν η οικονομία βυθιζόταν, όπως μας λένε μερικοί, δεν μπορεί να κάνουν ούτε ένα διορισμό. Επειδή όμως πηγαίνουμε στο ξέφωτο της ανάπτυξης σιγά-σιγά, θα έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Το πούμε μετά αυτό, αφήστε το ξέφωτο τώρα. Θα ήθελα να σας πω όμως. Ελάτε, παιδιά, γιατί δεν έχουμε για τέλειο χρόνο. Θα ήθελα να σας πω. Αλλιώς δεν υπάρχει θέμα ανάπτυξης, δεν υπάρχει θέμα διορισμών. Ναι. Αν δεν μπαίνει μια κοινωνία σε ανάπτυξη, ναι, καλά, αν το ΑΕΠ από τα 170. Δεν υπάρχει θέμα διορισμών, ποιος θα πληρώνει τι. Φτά. Άρα λοιπόν, συνομολογούμε ότι πάμε στην ανάπτυξη, σιγά-σιγά, βήμα-βήμα. Και ότι εξοικονομούμε χρήματα για να υπάρξει αυτού του είδους η πολιτική στην εκπαίδευση. Προσέξτε κάτι. Παρακαλώ. Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα έχουμε διορισμούς, δηλαδή ουσιαστικά ότι θα αυξήσουμε τα κονδύλια για την εκπαίδευση. Άκουγα προχθές σε εσάς στο Sky, στη συνέντευξη που έδωσε τον κύριο Παχελά, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είπε ότι θα μειώσει κατά 30% τον έμφυα και τα χρήματα που θα χάσει από τη μείωση του έμφυα θα τα πάρει από περικοπές σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων στην υγεία και την παιδεία. Δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης μας λέει ότι η πρότασή του για την παιδεία είναι να μειωθούν τα χρήματα. Ποιους διορισμούς? Όπου γίνονται σπατάλες. Μα δεν υπάρχει θέμα. Σπατάλες γίνονται να αξιοποιηθούν για εκεί, στην παιδεία, όχι να πάνε αλλού να φύγουν. Συμφωνώ μαζί σας. Και εμείς δίνουμε μάχη εναντίον των σπαταλών στον χώρο της εκπαίδευσης. Αλλά όχι για να φύγουν τα λεφτά να πάνε αλλού. Να μείνουν εδώ, να αξιοποιηθούν με τρόπο παραγωγικό. Να συνεχίσουμε λίγο επί του εκπαιδευτικού. Έχετε προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές, ιδιαίτερα στο γυμνάσιο, που έχουν ανοίξει μια συζήτηση. Δηλαδή, ο περιορισμένος αριθμός των μαθημάτων στα οποία θα δίνουν τα παιδιά εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς, 4 τον αριθμό. Η μια κριτική που ακούγεται είναι ότι μειώνει το ενδιαφέρον για τα υπόλοιπα μαθήματα, σου λέει αφού δεν δίνουν εξετάσεις, άστα εκεί να τρέχουν. Και η δεύτερη κριτική που ακούω είναι γιατί έμειναν έξω από τα μαθήματα που θα δίνουν εξετάσεις τα παιδιά στο γυμνάσιο, στο τέλος της χρονιάς, τα αρχαία. Είδα και μια ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Φιλολόγων, οι οποίοι ζητούν και πρόσθετες προσλήψεις από ό,τι βλέπω εδώ, γιατί μας έχουν στείλει και σχετικές ανακοινώσεις. Τι απαντάτε σε αυτό? Γιατί είναι μια κριτική που συνδέεται με το περιεχόμενο πια της παιδείας μας και τον προσανατολισμό της ταυτόχρονα.
οι λογικοί άνθρωποι σήμερα και οι σύγχρονοι παιδαγωγοί δεν πιστεύουν ότι στο σχολείο διδάσκεται μόνο ένα μάθημα όταν εξετάζεται. Δεν πιστεύουν, λέει, το σχολείο πρέπει να είναι εξεταστικό κέντρο. Η δύναμη του σχολείου είναι η καθημερινότητα η εκπαιδευτική, η δυνατότητα, λέει, το παιδί να μπορεί να συμμετέχει στη γνώση και στον έλεγχο της γνώσης με τεστ, με ωριαία διαγωνίσματα, αλλά και με απλά τεστ την ημέρα. Όχι δηλαδή και με εργασίες επίσης. Γιατί ένα πρόβλημα του σχολείου είναι ότι δεν μαθαίνει τα παιδιά να κάνουν συνθετικές εργασίες. Αυτό το ξέρουν πια όλοι, ιδίως στα πανεπιστήμια, είναι πολύ γνωστό αυτό. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα του ελληνικού σχολείου. Άρα εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε την καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα και όχι να μετατρέπουμε το σχολείο ή να συνεχίζουμε να είναι το σχολείο ένα εξαρτητικό κέντρο, μια ας πούμε λεμιτόμος στο τέλος της χρονιάς. Δεν έχει καμία παιδαγωγική λογική το να έχουμε 14 μαθήματα στο τέλος. Έχει μόνο λογική εξετάσεων εννοώ. Έχει μόνο λογική για τα φροντιστήρια. Γιατί αυτό συνέβαινε. Πηγαίναν παιδιά από την πρώτη γυμνασίου στα φροντιστήρια για να περάσουν τις εξετάσεις στο τέλος. Ποια πρώτη γυμνασία, το δημοτικό πήγαινε. Εμείς επιλέγουμε μαθήματα και ακόμα χειρότερα. Εμείς επιλέγουμε αυτή τη στιγμή 4 μαθήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποβαθμίζουμε τα άλλα. Καθόλου. Απλώς είναι μαθήματα που διδάσκονται από πολύ νωρίς στο εκπαιδευτικό σύστημα, από το δημοτικό μέχρι το τέλος, μέχρι το λύκειο, γιατί συνιστούν ένα κορμό, θα λέει κανένας. Είναι αυτό που λένε μαθήματα τα οποία είναι μαθήματα γλώσσας, μερικά από αυτά, όπως είναι η γλώσσα ή τα μαθηματικά. Γιατί τα μαθηματικά είναι μάθημα, είναι μια γλώσσα. Γλώσσα της επιστήμης. Έτσι. Σε αυτά τα δύο λοιπόν μαθήματα γλώσσας προσθέτουμε και την ιστορία, επειδή κατά τη γνώμη μας έχει μια μεγάλη σημασία το παιδί να μάθει τον εαυτό του, τον εθνικό εαυτό του, όχι απομονωμένα, αλλά εντασσόμενο στο πλαίσιο της παγκόσμιας πραγματικότητας και ιστορίας. Και διαχρονικά και συγχρονικά. Για μας έχει λοιπόν μια ιδιαίτερη σημασία το μάθημα της ιστορίας, όπως και για τους πολλούς σε πολλές χώρες. Που λένε οι φιλόλογοι ότι... Αρχαία φωνάζουν πολύ για τα αρχαία. Και το τέταρτο, θα απαντήσω. Και το τέταρτο μάθημα είναι η φυσική. Θα θέλαμε να είναι ένα μάθημα που να είναι μάθημα επιστημών. Δηλαδή και φυσική και χημεία και βιολογία μαζί. Αυτή είναι η τάση σήμερα στην Ευρώπη και προχθές έμαθα και στην Κύπρο. Είναι σωστό. Αυτό σημαίνει όμως νέα προγράμματα σπουδών, σημαίνει νέα βιβλία, νέο τρόπο διδασκαλίας. Θέλει χρόνο. Μιλάμε για το γυμνάσιο πάντα. Με τα θρησκευτικά, τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ? Τώρα, ένα-ένα. Αρχαία ή θρησκευτικά, τι θέλετε να δείτε? Αρχαία, αρχαία, να τελειώσουμε τα αρχαία. Γιατί είναι φιλόλογοι εδώ και φωνάζουν. Πρώτα-πρώτα δεν φωνάζουν όλοι οι φιλόλογοι. Φωνάζουν ορισμένοι φιλόλογοι. Η Ένωση Ελλήνων Φιλολόγων. Και ορισμένοι φιλόλογοι φωνάζουν, κατά τη γνώμη μου, είτε εκκινώντας από ιδεολογικά κίνητρα ότι η αρχαιομάθεια θα πρέπει να περνάει μέσα από μια καταχρηστική διδασκαλία και εξέταση των αρχαίων ελληνικών. Βεβαίως χρειαζόμαστε αρχαιομάθεια. Και αυτό είναι και το πρόγραμμα του σχολείου. Βεβαίως. Άλλο αυτό και άλλο καταστάσεις που οδηγούν σε αρχαιοπληξία. Αυτό όμως είναι ένα συνολικό ζήτημα. Γιατί μέχρι ανοίγω, τώρα είχαμε αρχαιοπληξία, δηλαδή. Πολύ θέμα, αυτό λέτε. Παραεκπαιδευτικό. Είχαμε μη εκπαίδευση των παιδιών στο θέμα της αρχαίας γλώσσας και του πολιτισμού. Το ξέρουμε όλοι. Και το χειρότερο, είτε νέα είτε αρχαία, όπως διδάσκονται σήμερα στο σχολείο, δεν έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα στο πώς μιλάνε τα παιδιά την ελληνική γλώσσα. Έχετε δίκιο απολύτως. Να ξεκινήσουμε ένα πόλεμο αρχαίων νέων, ας δούμε τα παιδιά πώς θα μιλάνε καλύτερα. Αυτό είναι. Αυτή είναι η σκοπιμότητα. Ναι, αλλά σου λέει ο άλλος είναι η διαμόρφωση της συνέχειας της γλώσσας και η σύνδεσή του και με στοιχεία πολιτισμού. Η συνέχεια δεν φτιάχνεται μέσα από κείμενα που δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά και που δημιουργούνται και συνθήκες, όπως ξέρετε. Μια και το θέλετε τώρα, μισό λεπτά. Σε αυτό δεν έχετε άδικο, αλλά μια και το θέλετε, είναι έτοιμο. Όχι, μισό λεπτό. Το θέμα των θα το κουβεντιάσουμε. Εντάξει, αλλά λέω άλλο. Σε όλα αυτά που λέτε, είναι έτοιμοι οι εκπαιδευτικοί να μπουν σε έναν καινούριο δρόμο? Αυτό που λέτε θέλει δουλειά στην τάξη καθημερινά. Θέλει ένα διαφορετικό μοντέλο άσκησης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παλιά ξέραμε, σου βάλω ένα διαγώνισμα, να καθαρίσουμε. Λοιπόν, τώρα είναι έτοιμη εκπαιδευτική. Γι' αυτό θα πάμε σε σεμινάρια επιμόρφωσης. Δεν είναι θέμα, γυρνάμε ένα κουμπί. Οι αλλαγές, οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση είναι δύσκολο project. Δεν είναι εύκολο.
Το ξέρετε, έχουμε να κάνουμε με εκατομμύρια ανθρώπους πια. Είτε είναι εκπαιδευτικοί, είτε είναι μαθητές. Πάμε και στα θρησκευτικά, κύριε Υπουργέ, για να το ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα, για να προχωρήσουμε. Πριν το θρησκευτικό, να κλείσουμε το θέμα του γυμνασίου. Στα θρησκευτικά υπάρχει μετά από διάλογο και εμπειρία 2-3 ετών με πιλωτική εφαρμογή νέων προγραμμάτων. Υπάρχει σήμερα η απόφαση να προχωρήσουμε. Έχουμε κάνει, επαναλαμβάνω, εξαντλητικό διάλογο. Μάλλον συμφωνούμε, μάλλον δεν συμφωνούμε. Λογικό είναι αυτό το πράγμα. Με την Εκκλησία συμφωνήσατε ή όχι? Πολιτεία. Ή δεν σας ενδιαφέρει τι λέει? Με πολλούς παράγοντες εκκλησιαστικούς έχουμε συμφωνήσει. Με άλλους όχι. Στην πραγματικότητα. Εμείς δεν θίγουμε τον αριθμό αυτή των ορών των θρησκευτικών στα σχολεία. Αλλάζει το περιεχόμενο όμως. Αλλάζουμε γιατί, το περιεχόμενο. Σας το λέω γιατί αλλάζει. Τα βιβλία που πήραν τα παιδιά. Είδα το βιβλίο που πήρε ο γιος μου. Ναι. Που είναι τρίτη γυμνασίου. Δεν είναι βιβλία, τα παλιά αυτά. Αυτά είναι τα παλιά βιβλία. Προσέξτε. Δεν προλαβαίνει να βγάλει βιβλία τώρα μέσα σε. Αυτό θέλει καιρό. Θα διδάσκεται αυτό το βιβλίο, θα γίνεται συζήτηση για άλλα στο σχολείο, στην αίθουσα. Τι θα γίνεται? Θα γίνεται συζήτηση με βάση τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία έχουν πάει σε όλα τα σχολεία, πηγαίνουν τώρα αναλυτικά. Και το σημαντικό δεν είναι μόνο το περιεχόμενο που δεν είναι κατηχητικό και ομολογιακό και δεν αφορά μόνο την Ορθοδοξία, μιλάει για την Ορθοδοξία, αλλά αφορά το σύνολο των θρησκευμάτων με την έννοια ότι πρέπει να ξέρει το παιδί τι γίνεται με τον διπλανό του μέσα στην αίθουσα και με τον διπλανό του στη χώρα του. Δηλαδή ένα μάθημα πολιτισμού. Υπό την έννοια αυτή, μισό λεπτό, με συγχωρείτε, υπό την έννοια αυτή, αφού αλλάζει το περιεχόμενο και η ουσία, ας πούμε, του μαθήματος, πάβει να υπάρχει το δικαίωμα στην απαλλαγή από τα θρησκευτικά ή όχι? Δεν έχουμε αυτή τη δικαίωμα συνολικής απαλλαγής. Είναι πολύ συγκεκριμένοι για ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν ότι πιστεύουν σε ένα θρήσκευμα. Όποιος θέλει το κάνει όμως. Αυτό δεν αλλάζει. Αλλά το θέμα όμως, επαναλαμβάνω αυτό, εφόσον προχωρήσει το μάθημα, όπως λέμε, και είναι ένα ευρύ μάθημα και όχι ένα στενά ομολογιακό μάθημα. Σύμφωνα. Ένα μάθημα. Συμπληρωματικά σε αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν έχουμε πολύ χρόνο για να το τρέξουμε. Συμπληρωματικά σε αυτό. Η προσευχή καταργείται ή όχι? Που πιο σοβαρό. Καταργείται η προσευχή ή όχι? Είπα όχι πριν από λίγο, αφού κάναμε προσευχή τα παιδιά στο σχολείο. Αφού κάναμε το πρωί προσευχή στο σχολείο. Το πρωί κάναμε προσευχή τα παιδιά στο σχολείο. Εσά ρωτάω, θέλετε να καταργηθεί ή όχι? Τι σχεδιασμό έχετε? Άλλο τι κάνανε τα παιδιά. Θα το μάθετε όταν γίνει προσευχή. Ένα λεπτό να σα απαντήσω. Είναι το λέω οικονομικά, γιατί κάνετε την προσευχή του για να πετύχει κανένα. Κάνουμε την προσευχή με αυτά που τραβάμε κάθε μέρα. Ελάτε. Εντάξει. Αλλά απ' την άλλη, έχετε άφεση αμαρτιών από το Θεό όταν κάνετε προσευχή? Μα δεν έχω αμαρτίες, έχω εξομολογηθεί. Τα έχω κάνει όλα. Για όλα αυτά που κάνετε στη ζωή σας, υπάρχει άφεση αμαρτιών? Αυτό να το συζητήσουμε, κύριε Υπουργέ. Οφείλει ο κύριο, οφείλει. Να το συζητήσουμε μαζί μια μέρα, κύριε Υπουργέ. Αλλά κατά θρησκευτικά, μια κουβέντα θέλω να πω, κύριε Υπουργέ. Τα θρησκευτικά, τα οποία δούλεψαν τα νέα προγράμματα έγκριτη θεολόγη και παιδαγωγή, έχουν ένα στοιχείο που είναι για όλα τα μαθήματα. Ο τρόπος διδασκαλίας. Δεν είναι μπαίνει ο δάσκαλος και παπαγαλίζει τα παιδιά. Είναι διαθεματική επεξεργασία, είναι βιωματική επεξεργασία, είναι συγκριτική με άλλα μαθήματα επεξεργασία. Νομίζω ότι όταν αρχίσει... Έχει σημασία αυτό. Όταν αρχίσει το μαθήμα, θα το αγαπήσουν τα παιδιά και οι γονείς. Καλύτερα θα είναι, μπορεί να μάθω και ένα πράγμα παραπάνω. Μισό λεπτό τώρα σας ρωτήσω κάτι. Γιατί μπήκατε σε μια αλλαγή κυρίως από την τρίτη γυμνασίου, από όλες τις τάξεις, αλλά περιλαμβάνει και τη σημερινή τρίτη γυμνασίου. Και πολλοί γονείς λένε, αυτό σημαίνει ότι αυτές οι τάξεις του γυμνασίου τώρα είναι οι τάξεις που θα οδηγηθούν στο το γυμνάσιο των τεσσάρων τάξεων, την αλλαγή δηλαδή. Όχι. Πότε θα γίνει αυτό? Πότε θα γίνει αυτό? Και την αλλαγή που συνδέεται και με το σύστημα των εισαγωγικών. Δεν θα πάμε σε μονομερείς ενέργειες. Μάλιστα. Δεν θα πάμε σε βιαστικές. Έχουμε χρόνο δηλαδή ενέργειες. Ακόμα. Ούτε θα κάνουμε βέβαια. Έχουμε κάποιο χρόνο βεβαίως. Κύριε Υπουργέ, το πότε δεν μπορεί να το προσδιορίσετε? Όχι, αλλά μπορούμε να προσδιορίσουμε. Ποια τάξη που είναι τώρα στο σχολείο θα βιώσει αυτές τις αλλαγές? Πιστεύω ότι τις αλλαγές αυτές θα είναι σταδιακές. Δεν θα είναι μία και έξω. Σταδιακές θα είναι, αλλά ποια τάξη θα τις... Τα παιδιά που θα μπουν... Πρέπει να ξέρει ένας μαθητής που είναι στην πρώτη γυμνασίου σήμερα ότι στο λύκειο θα είναι με άλλο σύστημα. Ποια τάξη είναι αυτή? Το παιδί πριν μπει λοιπόν στο λύκειο θα γνωρίζει ποιο σύστημα θα είναι. Δεν θα ευνηδιαστεί. Τελευταία κουβέντα να μας πείτε και εσείς, γιατί ρωτάμε όλους τους υπουργούς και τους βουλευτές, τους ΣΥΡΙΖΑ είναι τους βουλευτές, να μας σχολιάσουν τα του κυρίου Πολάκη. Εσείς τι έχετε να πείτε? Τι να σχολιάσω, δεν ξέρω.
Για τον κύριο... το κυβερνητικό έργο, γιατί πράγμα θέλετε. Όχι, για τον κύριο Πολάκη ρωτάω, για τις τοποθετήσεις του κύριου Πολάκη. Ένα σχόλιο θέλουμε και από εσάς. Τι να πω για τον κύριο Πολάκη. Ξέρω εγώ τι να πω. Τι σχόλιο να κάνω, για ποιο θέμα ακριβώς πέστε μου. Για ποιο θέμα δεν έχετε γνώση τη συζήτηση των τελευταίων ημερών. Είναι ένας επιτυχημένος υπουργός ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης, από ό,τι βλέπω κάθε μέρα από την δραστηριότητά του στον τομέα της υγείας, είναι ένας επιτυχημένος υπουργός. Για ποιο θέμα ρωτάτε. Εμείς όχι. Μισό λεπτό. Θέλουμε για την πολιτική του στο νοσοκομείο. Κύριε Υπουργέ, ρωτήσαμε αυτό. Επειδή λοιπόν. Με ρωτάτε για έναν υπουργό να πω την άποψή μου. Κύριε Υπουργέ, δεν έχετε παρακολουθήσει την κουβέντα, θέλετε να μου πείτε τις τελευταίες μέρες. Τώρα μην αστευόμαστε, εντάξει. Ποια κουβέντα, πέστε μου. Το ξέρουμε ότι είστε έξυπνοι, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, αλλά μην ξεφεύγετε τόσο εύκολα. Με ρωτάτε, κύριε οικονόμου, με ρωτάτε. Θα σας ρωτάω για τα νοσοκομεία, για τον κύριο Πολάκη να τον κρίνετε. Για ποιο λόγο θα σας το ρωτήσω αυτό. Σας ρωτάω για τις επιθέσεις στην κυρία Τσικρίκα. Σας ρωτάω για τις επιθέσεις στον Παύλο Τσίμα. Σας ρωτάω για τις γενικότερες επιθέσεις στον χώρο της ενημέρωσης. Για αυτά σας ρωτάω. Συμφωνείτε με αυτά τα σχόλια. Αυτό λέω. Θα σας απαντήσω. Ο καθένας έχει τον τρόπο του να διατυπώνει τις απόψεις του. Και δυστυχώς και ο κύριος Πολάκης με τον δικό του τρόπο και εγώ που δεν έχω ανάλογο τρόπο παρεμβάσεων έχουμε γίνει στόχος πολιτικών επιθέσεων, είμαστε θα λέγαμε κανένας αντικείμενα εκστρατείας δολοφονίας χαρακτήρων. Αυτό γίνεται. Όχι. Εγώ το αισθάνομαι κάθε μέρα, με βρίσκουν επειδή είμαι χοντρός, με λένε ότι είμαι απαίδευτος. Ό,τι θέλετε λένε. Πώς ντύνομαι, πώς τρώω, αν φοράω πράσινη ή μαύρη μπλούζα. Η εφημερίδα στα γράφει αυτά. Αυτό είναι. Όχι άλλες. Όχι, αυτή η εφημερίδα. Λοιπόν, και μου ζητάτε να κάνω τι, ποια κριτική για ποιον. Σας ο καθένας έχει την ευθύνη των πράξεών και των λεγόμενων του. Αυτό είναι ο καθένας. Επομένως, ένας λόγος παραπάνω, μια και έχετε δεχτεί, όπως λέτε, ρατσιστικά όταν σχόλια. Όταν ένας συνάδελφός σας χαρακτηρίζει θεραπενίδα μια δημοσιογράφο, θα έπρεπε να πάρετε απόσταση. Θα έπρεπε να πάρετε απόσταση, αφού το λέτε έτσι. Επαναλαμβάνω, ο καθένας έχει την ευθύνη των όσων λέει. Τελεία. Σαφές. Και λέω. Εσείς έχετε την ευθύνη των όσων λέγονται από το κανάλι σας εναντίον προσωπικά. Όχι, βέβαια. Προφανώς όχι. Προφανώς όχι. Ανήθικο, ρυπαρό και ρατσιστικό. Προφανώς όχι. Τίποτα, όπως είπατε, τριλογικές ευθύνες. Συμφωνώ. Έτσι δεν είναι. Συμφωνώ. Ο καθένας έχει την ευθύνη. Ο καθένας έχει λοιπόν την ευθύνη αυτό που λέει. Σας ζήτησα εγώ να καταδικάσετε τους Μπογδάνους. Ναι, αλλά εδώ. Σας ζήτησα να καταδικάσετε τους Μπογδάνους. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, μας βάζετε μας αυτή τη σχέση. Να σχολιάσει ο καθένας τα δικά του. Όχι, βεβαίως. Ανήθικα πράγματα γράφουν. Ανήθικα πράγματα γράφουν. Να μιλάμε για έναν υπουργό. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Μισό λεπτό. Ξέρω γιατί μιλάμε. Για ένα σύστημα εξουσίας. Αυτό είναι σήμερα. Όχι, κύριε Υπουργέ. Μισό λεπτό και για έναν υπουργό. Εκλεγμένο, ψηφισμένο, διορισμένο από τον πρωθυπουργό. Να είναι με δημοκρατικό τρόπο. Και επαναλαμβάνω. Εσείς επιδιώκετε. Και τα μίντια δεν είναι υπεράνω κριτικής. Είναι σύστημα εξουσίας. Κανείς όχι βεβαίως. Μισό λεπτό όμως, κύριε Υπουργέ. Με αυτόν τον τρόπο ασκείτε μια πολιτική δολοφονίας χαρακτήρων. Πρέπει να έχετε και εσείς ως δημοσιογράφοι. Λοιπόν, σας το λέω λοιπόν. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Να παροθέσω να παίρνετε μια θέση. Λοιπόν, η θέση είναι λοιπόν σαφής. Επειδή λοιπόν. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Καλή χρονιά να έχουμε και τα παιδιά επίσης. Αλλά φαντάζομαι ότι εσείς που επιδιώκετε. Ένα σχολείο που διαμορφώνει πολίτες δημοκρατικούς, ανοιχτούς στο διάλογο και στο πνεύμα και στη σκέψη και στις απόψεις, θα θέλετε και μια αντίστοιχη πολιτική συμπεριφορά, δηλαδή μια πολιτεία η οποία εκπαιδεύει τους πολίτες ανοιχτούς στο διάλογο, στην αξιοπρέπεια. Βεβαίως. Και στη διαμόρφωση των διαφορετικών απόψεων. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και όχι υπερβολές. Και όχι υπερβολές. Συμφωνώ απόλυτα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Εδώ έχουμε να κάνουμε. Καλή χρονιά, ευχόμαστε. Και καλή επιτυχία. Καμία στοχοποίηση από κανένα. Μάλιστα. Σωστό. Τέλειος. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Συμφωνώ. Αυτή είναι η στάση μου. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.